Γεια σας φίλοι μου, σας καλωσορίζω με μεγάλη μου χαρά στο κανάλι μου. Θέλω να φτιάξουμε σήμερα πολύ ωραία μάσκα με αβοκάντο. Ξέρετε ότι αβοκάντο είναι πολύ πλούσιο φρούτο. Ότι είναι super food για τον οργανισμό μας, το ίδιο super food είναι και για την επιδερμίδα μας. Για να έχετε μεγαλύτερη όρεξη να κάνετε αυτή τη μάσκα, να σας πω μόνο δύο λογάκια τι περιέχει αβοκάντο. Είναι πολύ πλούσιο, όπως είπα, σε βιταμίνες. Έχει αυτές τις βιταμίνες που χρειάζεται η επιδερμίδα, βιταμίνη Ε, Α, Σ. Έχει ιχνοστοιχεία που επίσης χρειάζεται η επιδερμίδα. Έχει ωφέλιμα λιπαρά και έχει και βέτα καροτίνη. Όλο αυτό μαζί, όλο αυτό το ωραίο, υπέροχο κοκτέιλ κάνει πολύ δυνατή θρέψη και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Αλλοιώνει μικρές γραμμές. Γεμίζει και κάνει πιο αόρατες μεγάλες ρητίδες. Δίνει στην επιδερμίδα ελαστικότητα. Βέτα καροτίνη είναι πολύ δυνατό αντιγυραντικό. Καθαρίζει τα κύτταρα σε βάθος, απελευθερώνει από τοξίνες και επίσης έχει δυνατότητα να απελευθερώνει κύτταρα από ελεύθερες ρίζες. Και έτσι δέρμα ανανεώνεται και αναζευγώνεται. Για να φτιάξουμε αυτή τη μάσκα, να χρειαστούμε, όπως καταλάβετε, αβοκάντο. Ένα όριμο αβοκάντο, εγώ το πήρα πριν μερικές μέρες, μου πήρε 3 μέρες για να μαλακώσει, δεν βρήκα μαλακό, και να χρειαστούμε μισό αβοκάντο. Το κόβετε στη μέση και το υπόλοιπο τρώτε, βάλτε στη σαλάτα, κάνει πάρα πολύ καλό. Και τώρα με ένα κουταλάκι να βγάλω αυτό το περιεχόμενο σε ένα μπολ. Είναι πάρα πολύ μαλακό, όπως βλέπετε, σαν μπουτεράκι. Ωραία. Έχει ακόμα λίγο. Επίσης, χρειαζόμαστε ένα κρόκο. Βάζω εδώ μέσα και μία κουταλιά γλυκού γιαουρτάκι. Έτσι γεμάτο. Και τώρα με ένα πιρουνάκι να ανακατέψω καλά, να λιώσω και το αβοκάντο μου. Μπορούσα να το λιώσω πρώτο, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ μαλακό, να το ανακατέψω όλα μαζί. Όπως βλέπετε, τώρα όλα μαζί ανακατεύω. Θέλει λίγο, έτσι, 1-2 λεπτά να ανακατευτούν καλά υλικά. Βγαίνει αρκετή ποσότητα από τη μάσκα μας, δηλαδή δεν θα χρειαστούμε αμέσως όλοι. Εγώ συνήθως όποτε το κάνω, αφήνω μετά στο ψυγείο και κάνω ή δεύτερη μέρα ή παραμέρα, όμως μην το αφήσετε παραπάνω από 3 μέρες, μέσα σε 2 μέρες, το πολύ 3, πρέπει να το φτιάξετε. Ωραία, βγήκε πολύ λεία μασκούλα, ορίστε μας, τέλεια είναι. Και τώρα τι κάνουμε. Σας έχω πει αρκετές φορές ότι η δράση της μάσκας αυξάνεται κατά πολύ όποτε πόροι είναι ανοιχτοί, και έτσι καλό είναι να κάνουμε τη μάσκα ή αμέσως μετά το μπάνιο ή να κάνουμε κάποια κομπρέσα. Εγώ τώρα να κάνω κομπρέσα, βάζω εδώ στο λικανάκι ζεστό νερό, βοτάω μία πιτσικούλα μικρή, διπλώνω την πιτσέτα, ακουμπάω. Βέβαια, όποτε κάνω μόνιμο, δηλαδή χωρίς κάμερα, το κάνω και 2-3 λεπτά τώρα, απλά για λίγο, ίσα ίσα, να δείτε και εσείς πώς το κάνουμε. Τέλεια, και λίγο και στο λαιμό.
Ωραία. Η μασκούλα μας είναι έτοιμη, σας δείχνω πως είναι. Και με ένα δισκάκι, με πινέλο εδώ δεν βουλεύουμε και τόσο, με δισκάκι είναι καλύτερα, γιατί αυτό είναι πολύ παχύρευτο και δεν απλώνεται με πινέλο εύκολα, και απλώνω. Πρέπει να απλώσετε αρκετά χοντρή στρώση για να αντράσει για 20-25 λεπτά χωρίς να στεγνώσει. Επειδή έχει αρκετά λιπαρά αβοκάντο, βάλαμε και αβολάκι, βάλαμε και γιαουρτάκι, βάζουμε και στα βλέφαρα. Εγώ όποτε να κλείσω κάμερα, να βάλω και στα πάνω βλέφαρα. Τώρα καταλαβαίνετε, δεν γίνεται, γιατί δεν σας βλέπω. Και στο λαιμό. Ωραία. Ακόμα λίγο, είπαμε παχιά στρώση πρέπει να είναι. Ωραία. Μετά από 20-25 λεπτά να ξεπλύνω τη μασκούλα μου, και δεν χρειάζεται αμέσως να βάλετε τη κρέμα, αφήστε το πρόσωπο λίγο να ερεμήσει, να ξεκουραστεί. Άλλο ένα καλό αυτής μάσκας είναι ότι ακόμα και που να την ξεπλύνουμε, παραμένει μια αόρατη μεμβράνη πάνω στην επιδερμίδα μας, η οποία προστατεύει το δέρμα από ακτίνες του ήλιου και έτσι δεν γυρνάει δέρμα τόσο εύκολα. Αυτή πολύ ωραία μάσκα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα. Φιλάκια πολλά, γεια σας και να τα πούμε πολύ σύντομα.